Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δουλειές δεν υπάρχουν, ανεργία πάρα πολύ. Δουλεύουμε να ζούμε, όλοι να ρεύουμε. Είμαι στη μέση ξένοι, παίρνουμε τις δουλειές μας. Αναβρασμό στον κλάδο του τουρισμού. Ξενοδόχοι και ξενοδοχοϋπάλληλοι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι για παραπάνω από 4 ώρες, με στόχο να αποτραπεί η απεργία μέσα στην τουριστική περίοδο. Αντίδραση που έφερε η καταγγελία της συλλογικής σύμβασής τους από τους ξενοδόχους στις 18 Απριλίου. Να αμυθούν με τις περισσινές συμβάσεις. Δεν ζητάμε καμία αύξηση, ζητάμε το αυτονόητο. Να έχουμε μισθούς αξιοπρέπειας, να μπορούμε να επιβιώσουμε. Εάν οι ξενοδόχοι δεν αφουκραστούν αυτή την αγωνία των συναδέλφων ξενοδοχοϋπαλλήλων, δυστυχώς το καλοκαίρι θα είναι θερμότερο στα ξενοδοχεία φέτος. Στην κρίσιμη αυτή συνάντηση εξασφαλίστηκαν εξ αρχής θεσμικά δικαιώματα και επιδόματα και κυρίως η μείωση των αποδοχών με βάση τα δεδομένα της Εθνικής Κλαδικής Σύμβασης. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι θεωρούν ως επιτυχία το γεγονός ότι συμφωνήθηκε να ακολουθηθεί η Εθνική Κλαδική Σύμβαση, που σύμφωνα με πληροφορίες η μείωση θα αγγίξει το 10 έως 15%, ενώ και πάλι σύμφωνα με πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο επιδιωκόταν μείωση της τάξης του 15 έως 25%. Σε ένα συμπέρασμα ότι μπορούμε να συγκλίνουμε και εντός των ημερών θα καθαρογραφεί και πιστεύω ότι θα έχουμε την τελική υπογραφή. Το κλίμα ήταν πολύ καλό. Συγκλίνει προς το όποιο ποσοστό θα μειώσει η Εθνική Κλαδική. Φανερά απογοητευμένοι βιώνουν τις χειρότερες μέρες για το επάγγελμα τους, λένε, και αναπολούν τις εποχές που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό θεωρούνταν προνομιούχοι από τα οικονομικά ωφέλη που απόφερε η τουριστική βιομηχανία στον τόπο και κατ' επέκταση σε εκείνους. Τη στιγμή που δεν πληρώνεις όπως πρέπει να πληρωθείς, πώς να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις στα παιδιά σου και σε όλες τις ανάγκες. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάθε ξενοδόχος κοιτάζει να τη βγάλει με όσο λιγότερα μπορεί. Παίρνει ξένους αλλοδαπούς και δεν παίρνει τους εργαζόμενους που θα του βγάλουν δουλειά και που του προσέχουν το ξενοδοχείο. Μα απολύσανε. Και δεν μου το πάνε καθόλου. Μόνο το είπε ένας μάγειρας. Χωρίς ηθικό και θάρρος και οι νέοι εισερχόμενοι στο επάγγελμα έρχονται αντιμέτωποι από την πρώτη στιγμή με τη σκληρή πραγματικότητα, αναφέρουν. Το φαινόμενο της μαθητείας, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι και η μαύρη εργασία στο χώρο του τουρισμού διαγράφουν το μέλλον ζωφερό. Για τα νέα παιδιά, ειδικά για τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με αυτή τη δουλειά, είτε πανεπιστήμιο βγάλουν είτε δεν βγάλουν, όπως έχει πεθάνει η οικοδομή, θα πεθάνει το ξενοδοχείο. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα μπαίνουν στη μέση ξένοι. Παίρνουν τις δουλειές μας, παίρνουν τα πάντα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δουλειές δεν υπάρχουν, ανεργία πάρα πολύ, ανοίγουν τα ξενοδοχεία με λίγο προσωπικό, παίρνουν ξένους στις δουλειές μας. Όταν δουλεύει ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι και χάνει για αυτή τη δουλειά, πόσο εύκολο είναι. Λογικό δεν είναι, είναι δύσκολο. Να υπογραφεί μια σύμβαση που θα εξασφαλίζει τις επαναπροσλήψεις θεσμικά, που θα παίρνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και την ακρίβεια την τοπική. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο στις τουριστικές περιοχές. Όπως καταγγέλουν, η έλλειψη ρευστότητας και το οικονομικό αδιέξοδο των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται σαν πρόσχημα για να ανατραπούν πλήρως οι όροι απασχόλησης, αξιοποιώντας παράλληλα την πλήρη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών.